Καλησπέρα. Θα ήθελα να πω χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν σήμερα. Και λόγω της ημέρας διάλεξα να μιλήσω για την καρδιά και πώς μπορούμε να προλάβουμε τα καρδιακά νοσήματα. Τα καρδιακά νοσήματα δυστυχώς είναι η πρώτη αιτία θανάτου παγκοσμίως και με μια τελευταία έρευνα που έχει γίνει στο Harvard, το 10% των καρδιακών παθήσεων πια είναι σε νέους κάτω των 45 ετών, οπότε μπορείτε να καταλάβετε πόσο σημαντική είναι η πρόληψη. Έχουμε ένα τρίπτυχο. Είναι η διατροφή, είναι η καθιστική ζωή και είναι και φυσικά το κάπνισμα. Και κάπνισμα δεν εννοούμε μόνο το ενεργητικό κάπνισμα, δυστυχώς και για αυτούς που αφορά τους μη κατ' επιλογή είναι καπνιστές, το παθητικό κάπνισμα, που είναι εξίσου βλαβερό με το ενεργητικό κάπνισμα. Θα ξεκινήσω με τη διατροφή, διότι η κακιά διατροφή οδηγεί σε αυξημένο βάρος, αυξημένο κοιλιακό λίπος. Και το κοιλιακό λίπος ενοχοποιείται για τις καρδιαγκιακές παθήσεις. Είναι το σπλαχνικό λίπος που είναι γύρω από τα σπλάχνα, το οποίο ουσιαστικά αυξάνει τις φλεγμονές στο σώμα και είναι υπεύθυνο για τα καρδιαγκιακά νοσήματα. Οπότε μπορείτε να αντιληφθείτε πόσο σημαντικό είναι να μην έχουμε κοιλιακό λίπος. Και πλέον μην θεωρούμε ότι είναι μόνο οι άντρες που έχουν την επικινδυνότητα. Δυστυχώς τα ποσοστά αυξάνονται και στις γυναίκες. Και είναι τεκμηριωμένο πια ότι οι γυναίκες μετά την εμμηνόπαυση έχουν την ίδια επικινδυνότητα με τους άντρες, επειδή πέφτουν τα ειστρογόνα, οπότε δεν τους προστατεύουν από καρδιαγκιακά νοσήματα. Ξεκινάμε λίγο από τη διατροφή. Η διατροφή πρέπει να είναι χαμηλή σε κορεσμένα λιπαρά. Τα κορεσμένα λιπαρά είναι αυτά που αυξάνουν την χοληστερίνη. Δεν είναι γενικά το λίπος. Έχει πολύ μεγάλη σημασία να τρώμε σωστό λίπος στη διατροφή μας. Οπότε πρέπει να αποφεύγουμε κορεσμένα λιπαρά, τα οποία ουσιαστικά είναι τηγανιτά, είναι η πέτσα από το κοτόπουλο, η πέτσα από οποιοδήποτε κρέας τρώμε. Θα πρέπει να αποφεύγουμε τα επεξεργασμένα προϊόντα. Καλό είναι να μάθουμε να διαβάζουμε τις ετικέτες των προϊόντων. Ό,τι γράφει πάνω τρανς λιπαρά, υδρογονοποιημένα λιπαρά, αυτά πρέπει να τα αποφεύγουμε διότι είναι κακά για την υγεία μας. Πρέπει να ενισχύσουμε τη διατροφή μας με ακόρεστα λιπαρά και πολυακόρεστα και μονοακόρεστα. Πολυακόρεστα λιπαρά θεωρούνται οι ξηροί καρποί. Η ξηρή καρπή έχει πλέον τεκμηριωθεί ότι βοηθάνε στην πρόληψη καρδιαγκιακών νοσημάτων, ξεκινώντας πάντα από τα καρύδια, μετά πάμε στα αμύγδαλα και μετά στα φουντούκια και τα φιστίκια υγιεινής, που είναι και ένα ελληνικό προϊόν. Οι ξηροί καρποί έχουν πολυακόρεστα λιπαρά οξέα, έχουν πολλές φυτικές ίνες, είναι πλούσιοι σε αντιοξυδωτικά, έχουν βιταμίνη ε μέσα και βοηθάνε πάρα πολύ λόγω των ωμέγα 3 λιπαρών οξέα που περιέχουν. Είναι αυτό που είπα πριν λίγο, ότι πρέπει να τρώμε καλά λιπαρά. Και θα έρθω τώρα στα ωμέγα 3 λιπαρά οξέα. Τα ωμέγα 3 λιπαρά οξέα που βρίσκονται είτε στα λιπαρά ψάρια όπως σολομός, τόνος, σαρδέλες, σκουμπρί, όλα αυτά βοηθάνε στην πρόληψη καρδιαγκιακών νοσημάτων, μειώνουν τα τριγλυκερίδια και έχουν και αντιαριθμική δράση. Οπότε πρέπει τουλάχιστον 2 με 3 φορές την εβδομάδα να καταναλώνουμε ψάρι λιπαρό. Μην το φοβάστε, γιατί πολλοί με ρωτάνε ότι επειδή όταν τρώνε το σολομό ή όταν τρώνε παχύ ψάρι, νιώθουν το λίπος. Αυτό είναι το καλό λίπος που τους βοηθάει στην υγεία τους. Επίσης θα κάνω μια παρένθεση για το σολομό, γιατί έχει ενοχοποιηθεί πολύ για τα βαρέα μέταλλα. Η αλήθεια είναι ότι θα πρέπει να ψάξουμε, που είναι πλέον πολύ δύσκολο και είναι και κοστίζει, πρέπει να είναι ο σολομός ο οποίος δεν είναι ιχθυοκαλλιέργειας, το οποίο είναι και δύσκολο να το βρούμε. Οπότε καλό είναι να πηγαίνουμε στα ελληνικά ψάρια. Οι σαρδέλες είναι το πιο ωφέλιμο ψάρι κατά μένα. Θα πρέπει να ενισχύσουμε επίσης με το αβοκάντο, με λιναρόσπορο. Αυτό είναι για αυτούς ειδικά που δεν τρώνε λιπαρά ψάρια και είναι μια φυτικής προέλευσης ωμέγα 3, το οποίο καλό είναι να τα βάζουμε στη διατροφή μας σε καθημερινή βάση. Τώρα, αγνό παρθένο ελαιόλαδο. Το ελαιόλαδο μην το φοβάστε γιατί μπορεί να έχει θερμίδες, αλλά 2 κουταλιές σούπας ελαιόλαδο την ημέρα είναι απαραίτητα για τη διατροφή μας. Είναι μονοακόρεστο λιπαρό και έχει τεκμηριωθεί πια η δράση του στην προστασία από τα καρδιαγκιακά νοσήματα. Εδώ έρχεται και η λεγόμενη μεσογειακή διατροφή. Η μεσογειακή διατροφή δηλαδή πολύ άπαχο ψάρι, πολλές φυτικές ίνες, πολλά φρούτα, όσπρια, όλα αυτά βοηθάνε στην πρόληψη καρδιαγκιακών νοσημάτων τεκμηριωμένα, γι' αυτό και είμαστε κάτω τουλάχιστον 50% από τους Αμερικάνους που κάνουν μια επεξεργασμένη διατροφή. Τώρα, θα πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ για τη χοληστερίνη. Αυτό που είπαμε, μου ρωτάνε πάρα πολύ για τα αυγά. Τα αυγά μην τα φοβάστε. Τα αυγά είναι μια εξαιρετική πηγή και λεκυθίνης και χολίνης, τα οποία ουσιαστικά προστατεύουν το κεντρικό νευρικό σύστημα. Η χοληστερίνη παράγεται έτσι κι αλλιώς από το σηκώτη μας κατά 75%. Το υπόλοιπο είναι από τη διατροφή.
Και πλέον το αυγό έχει απενεχονοποιηθεί και στα παγκόσμια συνέδρια καρδιολογίας, οπότε άφοβα μπορείτε να τρώτε και 4 κρόκους την εβδομάδα και φυσικά ασπράδια όσα θέλετε, γιατί είναι μια πρωτεΐνη υψηλής βιολογικής αξίας. Αυτά είναι για τη διατροφή. Φυσικά να αποφεύγετε τη ζάχαρη και το άσπρο αλεύρι, γιατί και η ζάχαρη έχει συνδεθεί πια με τα καρδιαγγειακά νοσήματα. Θέλει μια διατροφή πολύ πλούσια σε αντιοξειδωτικά, διότι έχουμε την καλή και την κακή χοληστερίνη. Η κακή χοληστερίνη είναι αυτή που ενοχοποιείται για τις αθυρωματικές πλάκες, είναι αυτές που φράζουν τις αρτηρίες. Και αυτή αυξάνεται από την κακή επεξεργασμένη διατροφή. Η καλή χοληστερίνη από την άλλη μεριά θέλει περπάτημα πολύ, οπότε πρέπει να βάλετε την κίνηση στη ζωή σας, τουλάχιστον 30 λεπτά την ημέρα περπάτημα. Γιατί πολλοί μου λένε ότι δεν έχουμε χρόνο να πάμε στο γυμναστήριο, δεν χρειάζεται να πάτε στο γυμναστήριο για να ασκηθείτε, εκμεταλλευτείτε οπουδήποτε μπορείτε να περπατήσετε. Επίσης το περπάτημα, επειδή βοηθάει στη μείωση του άγχους, βοηθάει και στα καρδιαγγειακά νοσήματα, γιατί το στρες είναι ένας από τους παράγοντες των καρδιαγγειακών νοσημάτων. Οπότε καταλήγουμε ότι θέλει πολύ καλή διατροφή, ανεπεξέργαστη. Θα πρέπει να αποφεύγουμε επίσης τα παστά που έχουν αυξημένο νάτριο, οπότε αυξάνουμε την αρτηριακή πίεση. Και οτιδήποτε άλλο έχει νάτριο στη διατροφή μας. Καλό είναι όσοι έχουν αυξημένη πίεση να βάζουν το ιωδιού χολάκι, το οποίο έχει και πάρα πολλά μέταλλα μέσα, και να εντάξουν και την μπανάνα στη διατροφή τους που έχει κάλιο, το οποίο μειώνει την πίεση. Κάπνισμα, να αποφεύγουμε το κάπνισμα και ενεργητικό, αλλά και παθητικό όσο μπορούμε. Και καλό είναι, επειδή εγώ είμαι και αντικαπνίστρια, να σεβόμαστε λίγο τους γύρω μας. Είναι πολύ λογικό κάποιος δίπλα σας να μην θέλει να καπνίσει. Λοιπόν, και θα πρέπει να κάνουμε και δραστηριότητα τουλάχιστον 30 λεπτά την ημέρα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να αναλάβουμε την υγεία μας, να την πάρουμε στα χέρια μας και να προλάβουμε τις καρδιαγγειακές νόσους, διότι πλέον η ηλικία δεν σημαίνει ότι όταν είμαστε νέοι δεν έχουμε αυξημένη επικινδυνότητα. Σαφώς και οι μεγαλύτεροι έχουν πιο αυξημένη επικινδυνότητα από εμάς, αλλά καλό είναι να βάλουμε όλο αυτό το τρίπτυχο στην καθημερινότητά μας για να μπορέσουμε να προλάβουμε. Αυτά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, να περάσετε πάρα πολύ ωραία σήμερα και τα λέμε στο επόμενό μας ραντεβού. Γεια σας!